εκπομπής και μια είμαστε σε ρυθμούς αιμοδοσίας. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ που μας δίνει πάντα την χαρά να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα να είμαστε αιμοδότες. Κατά καλό καιρό στο νησί της Λέρου, όπως βλέπετε, οι μαρίνες μας είναι ασφιχτικά γεμάτες από σκάφη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δραστήριος σύλλογος αιμοδοσίας στο νησί μας δεν έχει και φέτος σχεδιάσει μία αιμοδοσία, γνωρίζοντας ότι αυτό βοηθάει πολύ. Να και ο έπαρχος μόλις έκανε το καθήκον του. Έπαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Άλλη μια φορά στην αιμοδοσία, από τους πλέον τακτικούς αιμοδότες. Είναι ένα καλό μήνυμα για το νησί. Έχουμε ένα πολύ δραστήριο σύλλογο. Η αναγκαιότητα του αίματος, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, στο νησί μας είναι μεγάλη. Το δικό σας μήνυμα που στέλνει το επαρχείο και η περιφέρεια εν ώψη αυτής της σημαντικής, για ακόμη μια φορά, αιμοδοσίας που γίνεται στο νησί μας. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε σταθερά στην αιμοδοσία που έρχεται στο νησί δύο φορές το χρόνο και δεν θα σταματήσουμε για αυτό το λόγο για καμία περίπτωση. Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε έστω με μια παρουσία στο Σύλλογο Αιμοδοτών, αν μπορούν να δώσουν αίμα, να ακούσουν κάποιες δράσεις που γίνονται, τι προσφέρουμε, τι κάνουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Η αιμοδοσία είναι μια βοήθεια, είναι μια ζωή για κάποιον που χρειάζεται το αίμα μας. Και αυτό το κάνουμε. Δεν θα σταματήσουμε. Και από ό,τι βλέπετε, έχουμε και τους μικρούς κοντά μας για να συνεχίσουν την ίδια προσπάθεια που κάνουμε κι εμείς. Ο Νικήτας, όταν μεγαλώσει, θα γίνει αιμοδότης. Ναι. Θα γίνεις. Ναι. Έρχεται και σε κάθε αιμοδοσία το παίρνει για να μοιηθεί από τώρα. Έχει σημαντικότητα. Και αυτό θεωρώ είναι και το μεγάλο μυστικό, ότι το νησί μας πρέπει να φτιάξει νέους αιμοδότες. Πρέπει η αιμοδοσία να περάσει στις μικρές ηλικίες, στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκια του νησιού. Από τη στιγμή που είμαι και στο Σύλλογο των Αιμοδοτών, ο πρόεδρος των Αιμοδοτών Λέρου, με συνεργασία με όλους τους προέδρους, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και ο Σύλλογος έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Θα συνεχίσει, θα συνεχίσουμε και θα δώσουμε και θα δείξουμε τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης για να βοηθήσει με το αίμα του. Κύριε Έπαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να συγχαρούμε ακόμη μια φορά, κάνετε και εσείς το δικό σας καθήκον και στέλνετε και ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στο νησί μας, στα νησιά μας, ότι η αιμοδοσία είναι θέμα ζωής. Για αυτή 5 λεπτά, αλλά για ακόμη μια φορά θα το πούμε, αυτά τα 5 λεπτά είναι ικανά να σώσουν μια ζωή. Ακριβώς. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα λοιπόν και στον Έπαρχο, καλημέρα και στον Νικήτα μας, τον εκολαπτόμενο νέο αιμοδότη. Θα πάμε λοιπόν και εμείς τώρα μέσα να δούμε το τι συμβαίνει στο χώρο της αιμοδοσίας. Το ξαναλέμε και έχει δίκιο ο έπαρχος, πρόκειται για ένα πολύ οργανωμένο σύλλογο. Ένα σύλλογο ο οποίος έχει διεισδύσει αρκετά και στα δημοτικά σχολεία και με το Νοτιό Μιελέ, έχουν κάνει πολλές και σημαντικές δράσεις με μπλουζάκια, με t-shirt, με διάφορα πράγματα, προσπαθούν να κρατούν το ενδιαφέρον κοντά, συμμετέχουν σε όλες τις πανελλήνιες συναντήσεις που γίνονται και αφορά το αίμα. Βλέπετε εδώ ο κόσμος περιμένει για να ξεκινήσει την αιμοδοσία του. Εσύ δεν θα μπορούσες να λείψεις από την αιμοδοσία. Οπότε, καλύτερα να γίνετε ένα καλοκαίρι που μπορείτε και εσείς να απολαύσετε και 2-3 μπάνια μακριά από το κλινονάστη. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Έχει κάνει το καθήκον του, βρίσκεται εδώ καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πάντως και για εσάς το ασχολείστε αυτή την υπόθεση πολύ σημαντικό να βλέπετε κοινωνίες, μικρές νησιά να έχουν μια τέτοια συνέπεια γύρω από την αιμοδοσία. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους Λεριανούς, Λεριανές που μας δίνετε το αίμα. Γιατί έχουμε μεγάλες ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που εσείς έρχεστε και βοηθάτε πολύ αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Εδώ λοιπόν γίνονται οι προεργασίες όσον αφορά την αιμοδοσία. Το ξαναλέμε, πολύ σημαντικό, νέα παιδιά να βρίσκονται στο τιμόνι των αιμοδοτών. Και εδώ λοιπόν είναι η αίθουσα της αιμοδοσίας. Ήδη βρίσκεται σε πλήρη απαρτία η διαδικασία. Πρέπει να περάσουν από τους γιατρούς, εδώ τους εξειδικευμένους, για να δουν αν κάποιος μπορεί να δώσει αίμα. Το ξαναλέμε, και οι γιατροί του νοσοκομείου του κρατικού θεραπευτηρίου βρίσκονται εδώ. Ο πρόεδρος βέβαια του συλλόγου παρών. Κάποιος που έχει τελειώσει ο
το ξαναλέμε, η διαδικασία πλέον έχει αποκτήσει μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Εξειδικευμένοι γιατροί κοντά στους ανθρώπους εδώ τους εξηγούν το τι πρέπει να κάνουν, λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί έστω και κάποιος κίνδυνος μιας πρόσχερης ζαλάδας. Άνθρωποι από το ναυτικό, την αστυνομία, το στρατό, όλα τα σώματα βρίσκονται παρόν σε αυτού του είδους τις αιμοδοσίες. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Βάρνα. Κύριε Πρόεδρε, κατά καλό καιρό, αλλά δεν θα μπορούσε ο Σύλλογος να μην έχει σχηματίσει και να μην έχει σχεδιάσει μια πολύ ακόμα σημαντική αιμοδοσία για το νησί μας. Τα δικά σας σχόλια, το πώς πάει η αιμοδοσία και το τι το διαφορετικό συμβαίνει σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, διότι ξαναλέω κατά καλό καιρό είναι κάπως δυσκαδόργανο να προσπαθείς να πει στον άλλο την παραλία να έρθει να δώσει αίμα, αλλά το έχουμε ξαναπεί, η Λεργή πλέον θεωρώ με τη βοήθεια και του Συλλόγου έχουμε αρχίσει και παίρνουμε ένα καλό δρόμο. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω Νίκο, καλημέρα. Να σε ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμα και ήρθες να καλύψεις με εικόνα το τι συμβαίνει στον χώρο της αιμοδοσίας. Ακριβώς όπως το είπες, η αιμοδοσία του καλοκαιριού είναι η πιο σημαντική αιμοδοσία, όχι μόνο για το νησί, γενικότερα για την πατρίδα μας, γιατί ξέρουμε ότι οι ανάγκες σε αίμα το καλοκαίρι είναι τεράστιες. Βέβαια, δεδομένων των καιρικών συνθήκων, της ζέστης και το ότι η περισσότερη νεολαία του νησιού εργάζεται αυτή την εποχή σε τουριστικά επαγγέλματα, νομίζω ότι η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετά ικανοποιητική. Πήγαμε καλά και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη, παρόλο που αντιμετώπισαμε ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο συντομότερα μπορούμε για το τι γίνεται στην αιμοδοσία. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη αν υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Νομίζω ότι δεν αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα και εξελίχθηκε η διαδικασία πολύ ομαλά και πολύ καλά. Είπες ότι πράγματι το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά είπες και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, Πρόεδρο, ότι είναι και μια πολύ σημαντική περίοδος για το νησί, για την πατρίδα μας και τα νησιά μας, δεδομένου ότι τα ατυχήματα και η ανάγκη για αίμα το καλοκαίρι είναι σχεδόν τριπλάσια από ό,τι λένε τα στατιστικά, από ό,τι είναι το χειμώνα. Ακριβώς. Και εμείς οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο καταλαβαίνουμε ότι τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχουν παθήσεις που χρειάζονται περισσότερη θεραπεία όσον αφορά τις μεταγγίσεις. Τα ατυχήματα, τα τροχαία δυστυχώς. Έχουμε πει ότι υπάρχει μία έξαρση χρόνιων παθήσεων οι οποίες χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος, όπως είναι ο καρκίνος, για παράδειγμα. Έχουμε ενημερώσει τον κόσμο, ξέρει τι συμβαίνει περί αυτού. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να είμαστε εδώ για τον άλλον, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Νομίζω ότι κάνουμε βήματα μπροστά σταθερά, έτσι και προοδεύουμε. Έχουμε μια αύξηση, όχι μεγάλη, αλλά σταθερή, μικρή, αλλά σταθερή κάθε αιμοδοσία. Και νομίζω ότι στο μέλλον θα πάμε ακόμα καλύτερα. Είμαι αρκετά αισιόδοξος. Το στίγμα που έχετε για την προσέλευση νέων αιμοδοτών με τη μεγάλη καμπάνια που έχει ξεκινήσει από τα σχολεία του νησιού μας, φαίνεται ότι σιγά σιγά να αποδίδει καρπούς. Μα αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Αν δείτε και τα στατιστικά στοιχεία που κρατάμε πλέον στο Σύλλογο, είναι πολλοί νέοι που δίνουν για πρώτη φορά. Τολμούν και έρχονται για πρώτη φορά και δίνουν αίμα. Έχουμε συνεχώς νέους αιμοδότες. Οπότε αυτό είναι παρήγορο. Και είναι κάτι που μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Μάλιστα. Τώρα, οι δράσεις σταματάνε για το καλοκαίρι με αυτή την αιμοδοσία ή έχουμε και άλλα πράγματα για αυτό το φετινό καλοκαίρι? Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι, όσον αφορά το θεσμό της αιμοδοσίας, τελειώσαμε. Η επόμενη αιμοδοσία θα είναι τον Νοέμβριο. Ο Σύλλογος τώρα θα ασχοληθεί καθαρά με την δωρεά μυελού των οστών. Έχουμε 2-3 εκδηλώσεις που θα αφορούν την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μια επίσκεψη από το Όραμα Ελπίδας για να πραγματοποιήσουμε μια ενημερωτική διημερίδα στον πληθυσμό του νησιού σε ό,τι αφορά τη δωρεά μυελού των οστών. Το Μάρτιο θα έχουμε επίσκεψη από κλιμάκιο της αιματολογικής εταιρείας της Ακαδημίας Αθηνών, οι οποίοι θα μας ενημερώσουν και εμάς και το προσωπικό του νοσοκομείου μας σχετικά με τη δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος.
Και βέβαια τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, έχουμε την λαμπαδιοδρομία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το Σύλλογο της Ρόδου. Πλέον θα θεσμοθετηθεί και θα γίνεται μια χρονιά στο νησί μας και μια χρονιά στο νησί της Ρόδου. Και θα πάρουν μέρος όλοι οι σύλλογοι από όλα τα Δωδεκάνησα. Τα happenings θα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Η δουλειά μας αυτή είναι να ενημερώσουμε αρκετά τον κόσμο και να τους δώσουμε να καταλάβουν τη σημαντικότητα της πράξης αυτής. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε που αντιλαμβανόμαστε σε ένα μικρό νησί, χάρη στην αδιάφορη προσπάθεια του Συλλόγου, εσάς προσωπικά, των φορέων του νησιού μας, η αιμοδοσία αρχίζει στο νησί μας και παίρνει θεσμική πλέον, μπορώ να πω, χρειά, και αυτό θέλουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον, διότι το ξαναλέμε, είναι πολύ σημαντικό ο λεγιός να καταλάβει ότι αίμα δεν χρειάζεται μόνο την ίστατη στιγμή, αίμα χρειάζεται και ο συνάνθρωπός του κάθε μέρα να πάσα στιγμή. Ευχαριστώ και εγώ, και κλείνοντας θα ήθελα να μου δώσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω πρώτα τα παιδιά, το προσωπικό της κινητής μονάδας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, που κάθε φορά δίνουν και την ψυχή τους για να πραγματοποιηθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες η αιμοδοσία στο νησί μας. Μετά να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που βοηθούν για να έχουμε καλύτερες συνθήκες στην αίθουσα. Το Δήμο της Λέρου μας παραχωρεί την αίθουσα και οτιδήποτε του ζητήσουμε και περνάει από το χέρι του μας βοηθάει για να έχουμε καλύτερες συνθήκες, όπως είπα και πριν. Και να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας και έρχονται και δίνουν το αίμα τους. Να ευχαριστήσω και εσάς, βέβαια. Είμαστε είναι χρέος μας και θεωρώ αν και όλο και καθήκον να παράγουμε από τον Τσί της Λέρου τόσο όμορφες δραστηριότητες ανθρώπων που αφήνουν από τον προσωπικό τους χρόνο για να αφοσιωθούν στο γενικότερο κοινό όφελο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.